αποκλειστικό με την αδερφή τη Ρία Κολοβού. Γιατί η Ελευθερία Ελευθερίου χθες δήλωσε ότι η Ρία Κολοβού παίζει ένα άσχημο παιχνίδι και ότι πίσω από τις κάμερες είναι πάρα πολύ διαφορετική. Επικοινώνησε λοιπόν με την αδερφή τη, θα τη δούμε Skype συνέντευξη από το Κολοράντο. Η ελπίδα η Κολοβού, ναι, που απαντάει στην Ελευθερία και λέει ότι δεν έχει σημασία τι λέει κάποιο, αλλά ποιο το λέει. Βαρύ. Για να δούμε. Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι, γιατί η αδερφή σου η Ρία κατάφερε και παρέμεινε στο παιχνίδι. Χαίρομαι πάρα πολύ και χαίρομαι γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει τι παιδί είναι η Ρία και την κράτησε μέσα στο παιχνίδι. Έχω λάβει άπειρα μηνύματα από τη στιγμή που βγήκε υποψήφια ότι θα τη στηρίξουν, τη στήριξαν και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τη στιγμή που αλλάξαν οι ομάδες, άρχισαν να δημιουργούνται προβλήματα. Θέλαμε τη Ρία, είναι από την αρχή μαζί, δεν έχουν αλλάξει, δεν έχουν πάει με άλλες παρέες, έχουν κρατηθεί από την αρχή μαζί, ταιριάξανε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται όλο αυτό. Ψηφίζω τη Ρία όπως ψήφισα και χθες. Πιστεύω το γυναικείο κομμάτι είναι πιο αδύναμο. Ρία. Ρία. Άρα η Ρία είναι υποψήφια της βραδιάς. Οι λόγοι που ψηφίστηκε και η Ρία και ο Νίκος ο Βάτσης δεν ήταν αγωνιστικοί. Η Ρία με τη Στέλλα είπανε, δικαιολόγησαν για ποιο λόγο ψήφισαν το Βάτση. Δεν το ψήφισαν αγωνιστικά. Το ψήφισαν για την αντιπαράθεση που είχαν. Οι άλλοι δεν μας έχουν πει γιατί ψήφισαν τη Ρία. Αυτό είναι το θέμα. Και πιστεύω ότι η Ελευθερία αντέδρασε έντονα, γιατί είδε ότι είχε βγει υποψήφια με τον Νίκο τον Βάτση, που θεωρώ ότι είναι ένας δυνατός παίκτης. Και ο Μαρτίκας που έχει αποδείξει πράκτος ότι όσες φορές και να ψηφίζετε, ο κόσμος το κρατάει μέσα. Οπότε προσπάθησαν να την στοχοποιήσουν, γιατί η αδερφή μου ήταν σε ένα survivor καλός κακός που δεν είχε τόσο μεγάλη απίθυση στον κόσμο, αλλά ο κόσμος είναι ο καλύτερος κριτής και έκρινε ότι η Ρία πρέπει να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Η Ρία παίζει ένα πάρα πολύ άσχημο παιχνίδι. Να πω ότι δεν έχει σημασία τι λέγεται και αλλά σημασία έχει ποιος το λέει. Η συγκεκριμένη παίκτρια αλλιώς ξεκίνησε στο παιχνίδι, αλλού έφτασε, αλλού κατέληξε και συνέβαλε στην οικειοθελή αποχώρηση ενός παίκτη. Αυτό λέει πολλά. Μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει και αυτή να είναι η άποψη της Ελευθερίας. Δεν θα την αλλάξω εγώ, αλλά νιώθω ότι έχει και μια πικρία. Υπολόγιζε ότι με τη Ρία θα παραμείνει μέσα στο παιχνίδι, αλλά δυστυχώς έφυγε. Αν μπορούσε να τη στείλει ένα μήνυμα τώρα, τι θα τη έλεγε? Θα τη έλεγα να συνεχίσει να είναι αυτή που είναι, γιατί είναι έτσι όπως ακριβώς είναι στη ζωή τη, έτσι είναι και μέσα στο παιχνίδι. Να μάχεται για την ομάδα τη και εμείς εδώ έξω, όσο μπορούμε να τη στηρίξουμε, θα τη στηρίξουμε για να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Μοιάζουνε, ναι, μωρέ. Πολύ. Και σου λέει δεν είναι αξιόπιστη. Σου λέει δεν είναι αξιόπιστη η Ελευθερία με τις κινήσεις στο παιχνίδι. Εγώ, επειδή έχω δει τον Ηλία τον Κότση που τοποθετήθηκε για την Ρία και τον εκτιμώ πολύ και ξέρω ότι ό,τι λέει το παιδί το έχει σκεφτεί και το τεκμηριώνει, πιστεύω ότι η Ρία είναι ένα πραγματικά πολύ καλό παιδί και έχει μέλλον και έχει γι' αυτό. Έχει ανέβει πολύ αγωνιστικά. Και τη στηρίζουν και οι συμπαίκτες. Ξέρεις πώς την πάτησαν, πίστεψαν η Ελευθερία ότι βγάζοντας τη Ρία υποψήφια θα παρέμενε. Γιατί σου λέει, νιώθω, επειδή είχε μπει και τελευταία προσθήκη η Ελευθερία, ότι η Ρία δεν έχει πολύ κόσμο. Και με το αυτό συζητιούνταν γενικά και μέσα ότι λόγω αυτό που είπε η αδερφή της, ότι ήταν σε ένα survivor το οποίο δεν είχε τόσο απήχηση, ότι πολλές φορές οι ψηφοφορίες λίγο κρίνονταν έτσι πιο να βγάλουμε τώρα. Από τη δημοφιλία, ναι, άμα δεν τον ξέρει καλά τον άλλον. Ναι, και γνωστός, για τη Ρία, ναι. Παράδειγμα, τώρα που μιλάμε για τη Ρία, είχε συζητηθεί αυτό. Εδώ συζητιούνταν από την απέναντι ομάδα που ήμασταν εμείς. Για τη Ρία, πόσο μάλλον από την ίδια τη. Ότι δεν είναι πολύ γνωστή στον κόσμο. Ναι, δεν την ξέρω. Ότι άμα βγει υποψήφια, φεύγει. Αυτή απλά είναι επανανόφλουδα τελικά που την ναι. πατάνε ξανά. Γιατί δεν έχουμε ξαναδεί. Η Ρία. Ναι, όχι, έχουμε ξαναδεί να θεωρούν κάποιον αδύναμο. Το, ναι. Μα το θέμα είναι, αυτό είναι το λάθος. Ότι, οκ, okay, μπορεί να σου ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε την τηλεθέαση, την τρελή. Αλλά μπαίνει σε ένα survivor πλέον που είναι all star να. Και ο κόσμος αρχίζει και σε γνωρίζει από την αρχή. Οπότε μπορεί να γίνει δημοφιλή τώρα. Δεν μπορεί να κρίνει ποτέ ούτε. Για το τι χαρακτήρα σου στο δικό σου, ούτε για το αγωνιστικά πώς είσαι στο δικό σου. Μπήκαμε όλοι στο All Star και ξεκινήσαμε όλοι από το μηδέν. Δεν υπήρχαν νικητές, δεν υπήρχε κανένας δημοφιλής, δεν υπήρχε κανένας τίποτα. Ξεκινάνε όλοι από το μηδέν. Και αποδείχτηκε. Και αποδείχτηκε.